Στη μάστιγα έχει εξελιχθεί η χρήση των κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Είτε μιλάμε, είτε ακόμα χειρότερα στέλνουμε μηνύματα, θέτουμε τους εαυτούς μας, αλλά και τους άλλους σε θανάσιμο κίνδυνο. Πάμε όμως να μάθουμε τους κινδύνους που κρύβουν τα κινητά τηλέφωνα κατά τη διάρκεια της οδήγησης από τους ειδικούς. Κινητό και οδήγηση τελικά πάνε μαζί? Όχι, σε καμία περίπτωση. Όταν οδηγάς και μιλάς στο κινητό, είναι βλέπεις και δεν βλέπεις, εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, βλέπεις μπροστά σου, αλλά κοιτάς τόσο αόριστα που κάποια πράγματα σου ξεφεύγουν. Σου ξεφεύγουν τα σήματα, σου ξεφεύγουν οι σηματοδότες, τα προσπερνάς και μετά λες τι πέρασα, δεν μπορείς να καταλάβεις. Αν έχεις κάποια έντονη συζήτηση, ειδικά στο κινητό τηλέφωνο, τότε επηρεάζεσαι και ψυχολογικά, οδηγάς κάπως νευρικά, άμα σου μιλάνε από το τηλέφωνο. Και χειρότερο ακόμα είναι όταν στέλνεις μήνυμα. Στείλεις το κεφάλι κάπου, να στείλεις μήνυμα, βλέπεις το κινητό σου, δεν βλέπεις μπροστά. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή είναι στην κατηγορία, μπορώ να πω, σαν να είναι κάποιος μεθυσμένος. Όχι βέβαια στο full μεθυσμένος, αλλά σαν να έχει πιει, σαν να έχει περάσει τα όρια του αλκοόλ. Κάπως έτσι. Μειώνει το χρόνο σου αντίδρασης, για να αντιδράσει κάπου, 50% περίπου. Και μάλιστα κάποιοι λένε ότι ένας 25άρης, όταν μιλάει στο κινητό τηλέφωνο, ισοδυναμεί με ένα 75άρη στα αντανακλαστικά του. Είναι τόσο μεγάλο το κακό που μπορεί να συμβεί. Είναι καλύτερο να χρησιμοποιούμε κάποιο Bluetooth ή κάποιο hands-free? Το hands-free μπορώ να πω ότι δεν απασχολεί το ένα το χέρι. Αλλά πάλι το μυαλό είναι απασχολημένο. Δηλαδή είναι αφοσιωμένος ο άλλος στο ότι μιλάει, ότι θα πει και πάλι ξεφεύγει, πάλι ξεπερνάει αυτά που είπαμε προηγουμένως. Ξεπερνάει κάποια σήματα, μπορεί να περάσει με κόκκινο και να το καταλάβει. Το μόνο που είναι, ας το πούμε, καλύτερο από το να κρατάει το τηλέφωνο στα χέρια του είναι ότι έχει ένα χέρι. Έχει τα δύο χέρια του ελεύθερα. Οι κανόνες αυτοί ισχύουν και για τους πεζούς, έτσι δεν είναι? Ναι. Και δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί πεζοί, επειδή το αντιμετωπίζουν συνέχεια αυτό το πρόβλημα. Πετάγεται ο άλλος μπροστά, μιλώντας στο κινητό τηλέφωνο. Όπως κρατάει το τηλέφωνο, εμποδίζει και να κοιτάξει κιόλας. Γυρνάει από εκεί να κοιτάξει, βλέπει το χέρι του, νομίζει ότι έχει ελέγξει. Από αριστερά, αν θα κοιτάξει, είναι αφοσιωμένο στη συζήτηση και βγαίνει πάνω στον δρόμο. Καμιά φορά δεν κοιτάνε και καθόλου. Βγαίνουν στον κεντρικό δρόμο χωρίς να καταλάβουν ότι βγήκανε πάνω στον δρόμο. Οπότε θέλει να προσέχουν και οι οδηγοί μετά αυτούς που μιλάνε στο κινητό σαν πεζοί. Άρα τι λέμε, κινητό και οδήγηση δεν πάνε μαζί. Θέλεις να μιλήσεις, σταματάς κάπου δεξιά που επιτρέπεται και μιλάς. Και δεν εμποδίζεις κανένα και δεν κινδυνεύει κανείς από σένα.